Λοιπόν, επιστρέψαμε, βρισκόμαστε εδώ με το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον αγαπητό Κωνσταντίνο Ίσυχο. Έχουμε ξαναβρεθεί σε αυτήν την εκπομπή. Είναι σε περιοδία, σε απόλυτη δράση δηλαδή. Έχουμε τις όποιες ενστάσεις μας, τις θέτουμε, αν θέλετε, ως πολίτες και κατά δεύτερο λόγο ως δημοσιογράφοι, γιατί αισθάνομαι ειλικρινά ότι αυτό πρέπει να υπηρετήσω, αυτό που μου λέτε κάθε μέρα που με συναντάτε. Ότι θέλουμε κάτι που να έχει πραγματικά μέσα του στοιχεία επανάστασης. Προηγουμένως μου ανέφερε κάτι που έρχεται από τη Λατινική Αμερική. Θα του ζητήσω να το επαναλάβει, γιατί σαν παράδειγμα είναι απολυτότατο. Είναι η πλήρης, η απόλυτη αλήθεια που ισχύει στους νέους Έλληνες. Αυτό που βιώνουμε σήμερα. Το απέδωσε με πιάτα. Με πιάτα που είχαμε στη διάθεσή μας και ξαφνικά χάσαμε τα δύο από τα τρία και μείναμε στο ένα. Θα του ζητήσω να το επαναλάβει, αλλά καταληκτικά θα ζητήσω, αν μπορούμε επιτέλους, να φτάσουμε στην εποχή που ένας στην Αργεντινή, ένας Ντελαρούα, ελικόπτερο, ανέβηκε στο ελικόπτερο και έφυγε. Δηλαδή, γιατί αυτά να συμβαίνουν εκεί που, όπου αποδεδειγμένα μια εξουσία δεν είναι εκείνη που αρμόζει κατά το Σύνταγμα, κατά τη δημοκρατία στον λαό της, γιατί να μην συμβαίνει παντού να χρησιμοποιούνται ελικόπτερα και να φεύγουν κάποιοι Ντελαρούα. Έτσι λεγόταν εκείνος που μετά το μνημόνιο στην Αργεντινή έφυγε με ελικόπτερο. Και αυτό το θέτω ως παράδειγμα, επειδή ο αγαπητός Κωνσταντίνος Ίσυχος γεννήθηκε εκεί, και είναι, θα έλεγα, ο εκπρόσωπος του λεγόμενου λατινικού μοντέλου, για το οποίο θα του ζητήσω επίσης να μας πει δύο κουβέντες. Λοιπόν, λίγο την εικόνα που με περιέγραψε προηγουμένως. Μου αρέσουν εμένα τα παραδείγματα. Εμείς όταν πήγαμε σε αυτό το ταξίδι και συναντηθήκαμε με κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες και ζητήσαμε να μας εξιστορήσουν τα πέτρινα χρόνια των χωρών τους υπό το Δέλτα Νιτάφ, όταν μια χώρα σαν την Αργεντινή με 40 εκατομμύρια κατοίκους και 180 εκατομμύρια βοηδοί, από τις πλουσιότερες χώρες στον πλανήτη. Ναι, πεθαίναν τα παιδιά από την πείνα. Ήταν η πρώτη φορά σε αυτή τη χώρα που στον 20ο αιώνα παρουσιάστηκαν 5 παιδιά στην Βόρεια Αργεντινή που πέθαναν από ασιτεία. Αυτό συνέβη στις 23 του Δεκέμβρη του 2001. 4 μέρες μετά από αυτό το σοκ που υπέστη αυτή η κοινωνία, η τόσο πλούσια χώρα, οι μητέρες χτυπήσαν τις κατσαρόλες με τις κουτάλες και περικύκλωσαν το προεδρικό μέγαρο 4 μέρες μετά με 1 εκατομμύριο Αργεντινούς, όπου στις 30 του Δεκέμβρη ο κύριος Ντελαρούα δραπέτευσε από τη χώρα με ελικόπτερο στην διπλανή Ουρουγουάη. Ρωτήσαμε λοιπόν τους ηγέτες αυτούς πώς μπορέσατε να αντέξετε, τι ήταν αυτά τα στοιχεία που επί τόσα χρόνια προσπαθούσατε κι εσείς να ανταπεξέλθετε σαν αντιπολίτευση, σαν δυνάμεις που θέλατε την ανατροπή αυτών των καθεστώτων. Μας είπαν ότι φτάσαμε στο έσχατο σημείο της τραγωδίας των λαών μας, όταν διαπιστώσαμε ότι ο λαός μας, ως αξιοπρεπής λαός, στην τριπτική του πλειοψηφία είχε 3 πιάτα φαγητό την ημέρα και είχαν φτάσει στο 65% αυτού του λαού να έχουν μόνο 1 από τα 3 πιάτα την ημέρα. Τα άλλα τα χάσανε. Τα άλλα φύγανε. Μας είπανε πολύ απλά ότι οι περισσότεροι από αυτούς, όταν φτάσανε σε ένα στάδιο κατάθλιψης και απομόνωσης, κοινωνικής απομόνωσης και εξατομίκευσης των προβλημάτων τους, είμαστε εδώ σήμερα, κοιτάγανε να κρατήσουν το ένα πιάτο και όχι να παλέψουν για να επανακτήσουν τα 2 που χάσανε. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, διότι πραγματικά εγώ δεν είμαι ο παδός της λογικής που λέει ότι πρέπει να φτωχύνουμε απόλυτα, να γίνουμε ρακένδυτοι για να καταλάβουμε το κακό που μας συνέβη, διότι πολλές φορές μπορείς να πας και σε χειρότερη κατεύθυνση. Σε εξολόθρευση. Το είδαμε στη δημοκρατία της Βαϊμάρης στη δεκαετία του 30 με τη ναζιστική Γερμανία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, και όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ πιστεύω οι κοινωνικές δυνάμεις σε αυτόν τον τόπο χρειάζονται ένα σοκ τέτοιο που πρέπει να το προκαλέσουν και οι ίδιοι με τη δική τους αυτενέργεια και παρουσία σε όλα τα συλλογικά κινήματα. Και αυτοθυσία σε κάποια σημεία. Και ανιδιοτέλεια. Έτσι. Και με παραδειγματισμό, έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο όπου η εξέγερση, η μαζική ειρηνική εξέγερση αυτού του λαού θα είναι το πρώτο αποφασιστικό βήμα για να ξαναγράψουμε τη δική μας ιστορία.
Βέβαια, πολλές φορές η ιστορία ξεπερνάει τα λεγόμενα πολιτικά κόμματα που συμπεριφέρονται με ένα θεσμικό τρόπο. Εγώ κάνω μια ευχή, μακάρι να μας ξεπεράσει ο λαός. Μακάρι να μας ξεπεράσει υπό την έννοια την εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει, το έχει πει πολλές φορές και έχει μέχρι σημείο παρεξήγησης, ότι τα κινήματα πρέπει να αναλάβουν το δικό τους ρόλο και τη δική τους ευθύνη. Τα κινήματα των πολιτών που πρέπει να προστατεύσουν αυτή την πατρίδα και αυτόν τον τόπο. Και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό το σημείο. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και ως κοινοβουλευτικό κόμμα να κάνουμε ό,τι προβλέπει το Σύνταγμα, πράγμα που δεν το αποδέχεται η κυβέρνηση. Απ' την άλλη όμως και σε επίπεδο κοινωνίας και κινημάτων είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε και το δρόμο της ειρηνικής, μαζικής εξέγερσης και ανατροπής αυτής της κατάστασης που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό στην απόλυτη περιθωριοποίηση. Λοιπόν, θέλω να θέσω ένα, το θεωρώ σημαντικότερο από τα ερωτήματα. Νομίζω ότι τα έχουμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά, την πρώτη φορά που γνωριστήκαμε, εδώ πάντα δημόσια, τηλεοπτικά. Είναι το εξής. Μαθαίνουμε από παντού, πλέον έχουμε όχι στοιχεία από τις λεγόμενες ενδείξεις, έχουμε αποδεικτικά στοιχεία από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται πολιτικά τα πράγματα και σύμφωνα με τις αποφάσεις που παίρνουν και μάλιστα μέσα στο Κοινοβούλιο ψηφίζοντας μνημόνια και όλα τα συναφή. Έχουμε μία προσπάθεια που καταβάλλεται να μικραίνει η πατρίδα. Έχουμε σοβαρούς κινδύνους να χάσουμε εθνική κυριαρχία. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα συζητάει όλα αυτά σε ένα πρώτο επίπεδο. Φαίνεται ότι έχει τη διάθεση να τα υποβαθμίσει, θεωρώντας ίσως ότι προέχει η ανάγκη να επιβιώσουμε, να υπάρχουμε ως κοινωνία, διότι αυτό είναι το αξιόμαχο. Για να σωθεί η πατρίδα πρέπει να υπάρχει μια αξιόμαχη κοινωνία. Μιλάει όμως για το μεταναστευτικό και κάπου στο μυαλό μας σχηματίζεται η εξής εκτίμηση, ότι μεν μας φέρνουν τις τράπεζες για να μας εξαφανίσουν, για να μας πάρουν και το τελευταίο εισόδημα, και ο ΣΥΡΙΖΑ μας ετοιμάζει μια πολιτική στο όνομα μιας παγκόσμιας ελευθερίας, μιας παγκόσμιας ισότητας, μπορούμε να την πούμε με τα ωραιότερα λόγια, όπου εδώ μέσα πάλι η πατρίδα σε επίπεδο παρουσίας των Ελλήνων θα μικραίνει. Θέλω σε αυτό επάνω να δώσουμε μια φορά ακόμη μια εξήγηση. Υπάρχει όντως αυτή, εγώ θα την ονομάσω καλοπροαίρετα σύγχυση, αλλά τη φοβούμε κιόλας και ο ίδιος προσωπικά. Σε αυτό που λέμε το μεταναστευτικό ζήτημα, του ποια Ελλάδα θέλουμε αύριο, να υπάρχουν οι Έλληνες, σε ποια σειρά. Η διαβάθμιση είναι μια υπόθεση της αξιοπρέπειας. Δεν μπορεί να διαβαθμίζουμε και να είμαστε πάντα ρατσιστές επειδή διαβαθμίζουμε και στο ίδιο μας το σχολείο βαθμολογίες παίρνουμε. Άλλο είναι που αξίζει το 5 και άλλο είναι που αξίζει το 10. Αυτά τα θέματα θέλω να τα συζητήσω. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο σύνθετα θέματα, τα οποία όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να απαντάμε και σύνθετα. Μπορεί να απαντάμε με ευθύτητα, ειλικρίνεια και με ένα απλό τρόπο για να γινόμαστε κατανοητοί. Λέω το εξής. Τα ζητήματα της μετανάστευσης και της ροής πληθυσμών από περιοχή σε περιοχή, από ήπειρο σε ήπειρο, από χώρα σε χώρα, είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα γιατί ο πλανήτης βρίσκεται σε πλήρη αταξία. Εμείς ως χώρα είμαστε μέλος μιας οικογένειας που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Σύστημα, να το πω έτσι. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στον πόλεμο της υποσαχάριας Αφρικής. Η Ελλάδα, μάλιστα, συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς νατοϊκή δέσμευση, χωρίς απόφαση του ΝΑΤΟ και συνδράμει στην εκστρατεία των αποικιοκρατών Γάλλων στην υποσαχάρια Αφρική, στο Μάλι, με λογιστική υποστήριξη και με παρουσία ολίγων ανδρών του ελληνικού στρατού. Και ρωτάω, όταν εμείς συμμετέχουμε έμεσα ή άμεσα σε πολεμικούς τυχοδιοκτικούς πολέμους, σε πολέμους τυχοδιοκτικούς, είτε είναι στην υποσαχάρια Αφρική, είτε είναι στο Αφγανιστάν, είναι στο Ιράκ ή δεν ξέρω πού αλλού. Ή στην Αιγύπτου Ανατολή. Ή στην Αιγύπτου Ανατολή. Βλά, τώρα είπε Ευγένεια, συγγνώμη, αλλά πρέπει να το πω. Αποτροπιασμό νιώθουμε για αυτό που συνέβη στη Γάζα εχθές. Νεκρά παιδιά, πεντάχρονα. Από βομβαρδισμό Ισραηλινών στη λωρίδα της Γάζας με πάνω από 70 νεκρούς σε λίγες ώρες και μεταξύ αυτών και 5 παιδιά. Αν αυτό δεν είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, αν αυτό δεν είναι σαφέστατη παραβίαση της ιδρυτικής χάρτας του ΟΗΕ για προληπτικούς πολέμους και ακόμα δεν έχει συγκληθεί το Συμβούλιο Ασφαλείας για αυτή την πολεμική,
τυχοδιοπτική δολοφονική επιδραμή, τότε τι περιμένουμε. Πάντως, κλείνω την παρένθεση. Ναι, καλά, κλείνω την παρένθεση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ως προς το ιστορικό στοιχείο, αλλά θέλω να σου πω το εξής. Τελικά οι πολεμοκάπηλοι, για να επιτύχουν τους στόχους τους, τους γνωστούς στόχους τους, για να γίνει πόλεμος χρειάζονται δύο. Δεν μπορεί πάντα μόνο ο ένας να στέλνει τις κοινωνίες των ανθρώπων σε πολέμους. Ευγενία. Εδώ έχουμε μια διπλή ανάγνωση. Προφανώς και οι Ισραηλίτες, το Ισραήλ το σημερινό, σε επίπεδο πολιτικό, συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Έλα όμως που το αντίπαλο δέος, όταν έρθει η ώρα του, χρησιμοποιεί τα ίδια μέσα. Εδώ η εξίσωση είναι επικίνδυνη, διότι εδώ έχεις ένα λαό που του έχει αφαιρεθεί η γη και η πατρίδα του, ναι. Του έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα να ζει και να επιβιώνει, η αξιοπρέπεια δηλαδή, του έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα να νιώθει ότι σε αυτή την προγονική γη που έχει 3-4 χιλιάδες χρόνια παρουσία δεν μπορεί να ζει, δεν μπορεί να έχει ένα σπίτι γιατί τον γκρεμίζει μπουλντόζα, και από την άλλη να έχεις μια χώρα η οποία είναι μέλος του ΟΗΕ, εγώ δεν λέω ότι είναι παράνομη, είναι ένα κράτος το οποίο έχει τα δικαιώματά του, αλλά συμπεριφέρεται στον Παλαιστινιακό λαό σαν να είναι υπάνθρωποι. Δεν αυτό το δεν μπορεί να πάντως. Το ξέρω, την το καταλαβαίνω. Δεν έδωσα μόνο για το ζήτημα Ισραήλ. Το καταλαβαίνω. Όχι, στην... βέβαια. Το βλέπω παντού. Κυρίως ανάμεσα στο λεγόμενο μουσουλμανικό κόσμο και το μη μουσουλμανικό. Για να γυρίσουμε στο ερώτημά σου που έχει μεγάλη αξία και σημασία. Το ζήτημα της μετανάστευσης στην Ευρώπη δεν μπορεί να το λύσει η Ελλάδα. Πρέπει να το λύσει η Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία σαν μαξιλαράκια και την Ιταλία σαν μαξιλαράκια απορρόφησης εκατοντάδων χιλιάδων κατατρεγμένων από τη Βόρεια Αφρική και από τη Μέση Ανατολή, οι οποίοι δεν ψάχνουν το αμερικανικό όνειρο. Δεν έρχονται στην Ελλάδα για να αποκτήσουν 2 σκάφη, 3 σπίτια, 1 εξοχικό και 1 σπίτι. Έρχονται για να ζήσουν, για να επιβιώσουν από τον πόλεμο. Είναι νούμερα και αριθμοί τα οποία είναι τρομακτικά και σε όγκο, αλλά για να τα αντικρίσει και κανείς. Και λέμε, πώς η Ελλάδα υπεγράφει το Δουβλίνο 2, μπήκαμε στο Δουβλίνο 3 και δεν ξεσηκώνεται αυτός ο χώρος της Νότιας Ευρώπης έναντι του Γερμανικού Κέντρου και των κεντρικών χωρών της Ευρώπης και να τους πει, κοιτάξτε παιδιά, δεν μπορεί αυτό να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να γίνει η Μεσόγειος υγρός τάφος χιλιάδων ανθρώπων, εμείς να τους παρακολουθούμε με τα κιάλια να πνίγονται ή να λειτουργούμε για να τους σώσουμε και εσείς οι Ευρωπαίοι του κέντρου να λέτε εντάξει θα σας χρηματοδοτήσουμε με τα ΕΣΠΑ να πάρετε να φτιάξετε ένα κέντρο υποδοχής. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει η Ευρώπη να πάρει μια σαφή θέση και να πει σταματάμε τη συμμετοχή μας σε πολέμους που προκαλούν αυτή τη μετανάστευση. Η Ευρώπη στηρίζει προγράμματα ανοικοδόμησης σε αυτές τις χώρες, ώστε αυτοί οι λαοί να μείνουν στις χώρες. Και κανένας λαός δεν θέλει να φύγει από την πατρίδα του. Και τρίτον, όσο υπάρχει αυτό το πρόβλημα, θα το μοιραστεί η Ευρώπη αναλογικά με τη δύναμη, την οικονομία και τη δημογραφική πραγματικότητα της κάθε χώρας. Δεν μπορεί η Ελλάδα να δέχεται εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες σαν μαξιλαράκι, το ίδιο και η Ιταλία, και από την άλλη το Ευρωπαϊκό Κέντρο να παρακολουθεί από μακριά λέγοντας. Πάρτε και 2 ψίχουλα για να φτιάξετε ένα κέντρο υποδοχής. Επομένως, το ζήτημα της μετανάστευσης είναι ένα κεντρικό θέμα, τεράστιο, πλανητικό, γεωπολιτικό, περιφερειακό και βεβαίως εμείς είμαστε στο μάτι του κυκλώνα. Αλλά όσο οι Έλληνες, που είναι λαός μεταναστών, βλέπουν παιδιά και γυναίκες να πνίγονται στο Αιγαίο, είναι υποχρεωμένοι να τους δώσουν το χέρι να μην πνιγούν. Όσο αυτό συμβαίνει σαν τραγωδία, εμείς πρέπει να τίνουμε το χέρι μας όπως το κάνανε και άλλοι λαοί όταν πήγαμε στις χώρες, στις χειρότερες συνθήκες ως μετανάστες. Το λέω αυτό γιατί και εγώ είμαι εγγόνη μεταναστών. Επομένως, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το ζήτημα να το αντιμετωπίσουμε ανθρωπιστικά, πολιτικά, γεωπολιτικά, ευρωπαϊκά, εθνικά, με στρατηγική για το κάθε κομμάτι του. Δεν το κάνουμε και αντιμετωπίζουμε μόνο το πρόβλημα της ροής, σαν να είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι ένα πρόβλημα, αλλά δεν είναι από μόνο του πρόβλημα, είναι ένα σύνολο προβλημάτων, στο οποίο η ελληνική κυβέρνηση κλείσει τα μάτια της και βεβαίως αυτό έχει τροφοδοτήσει δυστυχώς με τη στήριξη πολλών διαπλεκόμενων μέσων ενημέρωσης την ναζιστική και νεοναζιστική ιδεολογία που αναγεννιέται στη χώρα μας και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και με αφορμή το μεταναστευτικό. Να. Άρα δεν ξέρω αν είναι τόσο αθώο από την πλευρά των ελίτ και των ολιγαρχιών. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ούτε φαίνεται. Αν πραγματικά αυτή η ιστορία των μεταναστών είναι και για να αξιοποιήσουν
την εφεδρεία του συστήματος για να επιβιώσει, που είναι ο σκοταδισμός και ο νεοναζισμός. Ναι, και είναι οι πολεμοκάπηλοι όλων των εποχών. Συγκεντρώθηκαν σε αυτή τη φάση, δυστυχώς για όλο το ανθρώπινο γένος, γιατί συμφωνώ ότι είναι πλανητικό πλέον αυτό το πρόβλημα, αυτής της υπερκινητικότητας των κατωτέρων, διότι αυτοί τους δημιουργούν και ξέρουν ότι εκεί παράγεται ο πόλεμος, ο πατήρ των πάντων και κυρίως ο έχουν πολλά φράγκα. Από την άλλη, Ευγένεια, όμως, για τους πολεμοκάπηλους. Μια λέξη πατρίδα και ο καθένας δίνει ένα περιεχόμενο σε αυτή τη λέξη. Πατρίδα δεν θα μπορεί... πρέπει να πάψουμε πατρίδα... να το δίνουμε το διαφορετικό περιεχόμενο. Μία είναι η πατρίδα και μία είναι η σχέση μας μαζί της. Πατρίδα δεν μπορεί να είναι για τον κύριο Σαμαρά μια χώρα που αιμορραγεί και έχει διώξει 350.000 παιδιά τα τελευταία 4 χρόνια που έχουν πάει στο εξωτερικό για να, βρουν μια αξιοπρέπεια στη και ζωή. Και πατρίδα δεν είναι οι σημαίες τις οποίες κρατούν στα χέρια τους κάποιοι. Όχι, και κάνουν συλλαλητήρια ή τέλος πάντων πηγαίνουν απόγονοι, σε πορείες. Εγώ θα το πω με ευθύτητα και ας παρεξηγηθώ, είναι αυτοί οι απόγονοι των δοσύλλογων, οι οποίοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να μιλάνε για πατρίδα. Πάντως θέλω να καταλήξω ως εξής, γιατί πέρασε ο χρόνος μας, αγαπητέ Κωνσταντίνε, δυστυχώς. Καλή κουβέντα ήταν και χρήσιμη. Ότι επειδή επικαλέστηκες πάρα πολλές φορές και επικαλείστε σε ένα κυρίαρχο, θα έλεγα, πολιτικό πεδίο, την καλή μας σχέση ή τέλος πάντων την. Αιτιολογημένη ένταξή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Τελικά, πρέπει κάποια στιγμή να βγει και ο Τσίπρας και να πει, αγαπητοί μου, επειδή αυτή τη στιγμή την ευρωπαϊκή οικογένεια την κατέχουν γκάγκστερς, α, το πω έτσι. Εμείς είμαστε τα αποπέδια. Επιτέλους. Συγγνώμη τώρα, ερχόμαστε πολιτικά να πείσουμε κάποιους, γιατί προηγουμένως κάπως έτσι το εξέλαβα, όπως το ανέφερες. Να τους πείσουμε ότι είναι στον κακό δρόμο. Oh. Μα αυτοί αυτονοήτως, λόγω ρόλου είναι εκεί που είναι. Εμείς θα τους πείσουμε ή πρέπει να παραγάγουμε ένα άλλο μοντέλο. Να αγωνιστούμε και ως χώρα μέλος των Βαλκανίων, γιατί πρέπει να μιλάμε για τα Βαλκάνια. Οι Βαλκάνια αποτελούν μια γεωγραφική και πολιτισμική και ιστορική οντότητα της Ευρώπης. Και αυτό για να προκύψει, συγγνώμη αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, πρέπει επιτέλους να ξεκινήσουμε να μιλάμε για Ελλάδα. Χωρίς τους ρατσισμούς μας που εμπεριέχονται, τα φασιστικά μας στοιχεία που τα έχουμε και αυτά δυστυχώς μέσα μας, πρέπει να μιλήσουμε για Ελλάδα κάποια στιγμή. Ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία και δημοκρατία είναι η Ελλάδα την οποία πρέπει να αγωνιστούμε. Σε ευχαριστώ πολύ για την προσπάθεια να είσαι και εδώ σήμερα, γιατί είσαι παντού. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Και εγώ. Και να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Κεντρικά εύχομαι να τελειώσουμε με τον εφιάλτη. Τρεις μέρες στην Πιερία που θα είμαστε, θα μάθουμε, θα ακούσουμε και θα φύγουμε σοφότεροι για να εξοπλιστούμε ώστε πραγματικά αυτό το μεγάλο μαζικό κίνημα που χρειαζόμαστε να είναι πραγματικότητα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό μας ευζή. Νομίζω ότι τα είχε όλα, κυρίως είχε έτσι την ταχύτητα, καλή, την κινητικότητα. Καλό αγώνα την Κυριακή στο τελικό. Ελπίζουμε να κερδίσει η μεγάλη πατρίδα των Λατινοαμερικάνων απέναντι σε αυτή την γερμανική μηχανή που βεβαίως παίζει πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει να δει κανείς πολλές φορές εκτός από τις μηχανές το ανθρώπινο πάθος που πολλές φορές είναι πολύ πιο ισχυρό στο γήπεδο. Μάλιστα. Και να βλέπει και τη συνείδησή του, γιατί έχουμε θέμα ένταξης της συνείδησης πλέον. Και αυτό είναι πανανθρώπινο και είναι αέναο. Υπάρχει ένα τους αιώνες στους ανθρώπινους. Λοιπόν, εσύ βέβαια έχεις γεννηθεί εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι σε καμία περίπτωση. Όχι. Άρα, Γερμανία, είσαι Αργεντινή. Είμαι κι εγώ Αργεντινή, το δηλώνω δημόσια. Θα ήμουν οτιδήποτε είχε φτάσει στον τελικό και ήταν απέναντι με τη μηχανή, γιατί δεν μου αρέσουν οι μηχανές, ακόμη και οι τελειότερες. Μου αρέσει ο ανθρώπινος παράγων. Ακόμη και με τα όποια τέλος πάντων αδύναμα του στοιχεία. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή, την παρουσία σας. Να είστε καλά. Αύριο, καταληκτικά για την εβδομάδα, Παρασκευή είναι αύριο, θα είμαστε στις 2.30 το απομεσήμερο εδώ στο δικό μας ραντεβού. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.